Πάνω από 45 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό βρίσκονται για 2 ημέρες στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου, όπου άνοιξε τις πύλες του το ετήσιο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, παρουσιάζοντας ό,τι πιο σύγχρονο στην εκπαιδευτική ρομποτική και τις επιστήμες. Η Κρήτη, από την πιο μικρή επιχείρηση μέχρι την πιο μεγάλη, βοήθησε να συγκεντρωθεί υλικό έτσι ώστε φέτος να παίξουν πραγματικά απίστευτες ποσότητες παιδιών. Όλα τα διαεργαστήρια είναι βιωματικά, είναι διαδραστικά, θα προγραμματίσουν, θα κατασκευάσουν, θα παίξουν. Να πω ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα φεστιβάλ ρομποτικής, αλλά ένα φεστιβάλ STEAM. Συνδυάζει την τεχνολογία με τη βιωματική μάθηση μέσα από τη φυσική, τη μηχανική, τις επιστήμες. Είναι το τρίτο μας. Μεγαλώνει σιγά σιγά, ξεκίνησε πάρα πολύ μικρό, φέτος έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο και παρόλες τις δυσκολίες, ξεκίνησε. Με είσοδο ελεύθερη σε εργαστήρια και επιδείξεις παρουσιάζονται πάνω από 21 νέα εκπαιδευτικά ρομπότ, ενώ οι νέοι διαγωνισμοί που αποτελούν το μέλλον της διαγωνιστικής ρομποτικής τρέχουν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πρωτάθλημα ρομποτικής για παιδιά αλλά και ενήλικες. Εκλείπει λίγο από τη χώρα μας το κομμάτι της εκπαίδευσης μέσα από τεχνολογία. Και επειδή εμείς μεγαλώνοντας, ας το πούμε, στην πρώτη γενιά που μεγαλώσαμε με παιχνίδια και μας άρεσαν και μας τραβούσε πολύ, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Κυρίως εστιάσαμε ότι η εκπαίδευση μέσα από τέτοια μέσα εξυπηρετεί και είναι τελικώς είναι και πιο ρεαλιστική. Και ειδικά όταν απευθύνεται, φαντάζομαι, και σε μικρότερες ηλικίες μπορεί να μάθει. Κυρίως. Δηλαδή τα παιδιά, ας πούμε, βλέπουμε ότι αφοσιώνονται πολύ, τους αρέσει και είναι φοβερό το πώς φωτογραφίζουν μέσα από τις εικόνες, τις πινακίδες, δηλαδή μια φορά θα κάνουν λάθος, την επόμενη θα το θυμούνται. Πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει. Αυτό το δείχνει η αγάπη του κόσμου να το στηρίξει φέτος για τρίτη χρονιά των φορέων όλων αυτών που ήρθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα και που συμμετέχουν φέτος, πάνω από 47 περίπτερα είμαστε τελικά, με ανθρώπους από Βέλγιο, από Πολωνία, από Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Το φεστιβάλ θα είναι ανοιχτό στο κοινό, Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.